Με πυροτεχνήματα, μουσική και χορό, η Θεσσαλονίκη υποδέχθηκε την Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας 2014. Πλήθος κόσμου στο λιμάνι έβλεπε τον ουρανό να φωτίζεται και αντάλλασαν ευχές. Ωραίες στιγμές, δημιουργία, φίλοι και πολλή μουσική και χορός. Υγεία, ευτυχία, αγάπη και τσάμπα ρέγγε! Το κομμάτι αυτό λέγεται «Τους βαρέθηκα» για όποιον δεν το γνώρισε. Και λέει «Τους βαρέθηκα, τους βαρέθηκα, τους βαρέθηκα, τους βαρέθηκα, τους βαρέθηκα, τους βαρέθηκα, τους βαρέθηκα όλους». Δημοφιλή γκρουπ της μουσικής σκηνής της Θεσσαλονίκης ξεσήκωσαν με τους ρυθμούς το κοινό της πόλης και δημιούργησαν μια ξεχωριστή ατμόσφαιρα. Μας δύο λόγια για την Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας 2014. Εύχομαι να γίνουν πιο πολλά τέτοια event εδώ στη Θεσσαλονίκη. Σε όλους τους πολίτες να τους καλέσουμε να έρθουν εδώ πέρα να δούνε ότι οι νέοι της Ελλάδος είναι ζωντανοί, έχουν στόχους και τα όνειρά τους δεν θα τελειώσουν ποτέ. Η Θεσσαλονίκη αναλαμβάνει το θεσμό σε μια κρίσιμη περίοδο για την Ελλάδα, καθώς το 2014 θα διεξαχθούν και οι ευρωεκλογές, τόνισε σε μήνυμά του ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Γιάννης Μπουτάρης. Το 2014 είναι το έτος των πρώτων ευρωεκλογών, από τότε που η οικονομική και η κοινωνική κρίση χτύπησε την Ελλάδα και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Οι ευρωεκλογές είναι ένα πολιτικό γεγονός σημαντικής και κρίσιμης πολιτικής σημασίας και οφείλουμε να συμμετέχουμε για να μπορούμε να ορίσουμε τις τύχες μας. Το 2014 η πόλη μας φιλοξενεί την πρωτεύουσα της κοινής ευρωπαϊκής νεολαίας μας. Ένα νέο θεσμό για την Ευρώπη. Τη βραδιά άνοιξαν νέοι καλλιτέχνες κάνοντας μια διαδρομή από δεκαετία σε δεκαετία και ακολούθησαν η Μπαλίτσα και ο 12ος Πίθηκος. Παράλληλα, καθ' όλη τη διάρκεια της βραδιάς, έξω από την αποθήκη Γάμα, είχε στηθεί μια δεύτερη σκηνή, στην οποία έπαιξαν μουσική, γνωστή DJ ραδιοφωνικών σταθμών και μπαρ της πόλης.
Με το μεγάλο πρωτοχρονιάτικο πάρτι δόθηκε η πρώτη γεύση από το πρόγραμμα που θα παρουσιάσει η Θεσσαλονίκη, Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας, κατά τη διάρκεια του 2014. Έχει τόσο δημιουργικές και δυναμικές ομάδες της πόλης και τόσους πάρα πολλούς νέους οι οποίοι δημιουργούν και εκφράζονται στην ίδια την πόλη. Γι' αυτό είπα και προηγουμένως ότι αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις έτσι ώστε οι νέοι που παρέμειναν, που είναι στην πόλη, να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις έτσι ώστε να εργάζονται, να εκφράζονται και να δημιουργούν και ταυτόχρονα αυτοί που έχουν φύγει να έχουν ένα λόγο να επιστρέψουν σε αυτή την πόλη. Περισσότερες από 130 εκδηλώσεις με επίκεντρο τους νέους, τις κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές ανησυχίες τους, τα προβλήματα και τις δημιουργικές προτάσεις τους θα πραγματοποιηθούν στην πόλη μας. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται και ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, όπου θα εγκαινιάσει το Πάρκο των Εθνών. Στη Θεσσαλονίκη μπορείς να ανοίξεις τα φτερά, να πιστέψεις ξανά και να ζήσεις δυνατά. Μια στιγμή μόνο αρκεί να αλλάξεις κι εσύ με χρώματα το γκρι. Μια στιγμή αρκεί να αλλάξεις κι εσύ με χρώματα το γκρι.